Η νέα παράταξη «Εμείς» κέρδισε την πλειοψηφία των εδρών στο νέο 9 μελές Διοικητικό Συμβούλιο στις εκλογές της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας, ενώ δεύτερη δύναμη αναδείχθηκε η ΑΚΗ. Αυξημένη ήταν αυτή τη φορά η συμμετοχή των γιατρών στις εκλογές, αλλά και οι νέοι που έθεσαν υποψηφιότητα. Αυξήθηκε κατά 23% η συμμετοχή σχέση με την προηγούμενη φορά. Δηλαδή ψήφισαν γύρω κοντά στα 90 άτομα περισσότερα από πριν. Μεγάλο ποσοστό για ένα σωματείο πρωτοβάθμιο, έτσι να ψηφίζει με αυτά, σε αυτού του είδους τα ποσοστά και μόνο μάλλον ενός ολόκληρου νομού. Και το κυριότερο και το πιο σημαντικό είναι ότι οι νέοι συνάδελφοι αποφάσισαν να μπουν στο στίβο του αγώνα. Και αυτό είναι το πιο ελπιδοφόρο. Δηλαδή και τα ψηφοδέλτια και ιδίως το δικό μας, μάλλον κατά προτίμηση το δικό μας, ήταν γεμάτο από ειδικευόμενους συναδέλφους. Και αυτό το πράγμα φάνηκε και στην κάλπη. Ήρθε δηλαδή οι συνάδελφοι να υλοποιήσουν τη διάθεσή τους τουλάχιστον, και αυτό μένει να αποδειχτεί, τον αγωνιστούν πια για τα κρίσιμα πράγματα τα οποία έχουμε μπροστά μας. Συγκεκριμένα μετά τις εκλογές, η κατανομή των εδρών στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι η εξής. Παράταξη «Εμείς» 4 έδρες. Αδέσμευτη κίνηση ιατρών 3 έδρες. Ενωτική συνεργασία ιατρών 1 έδρα. ΔΙΠΑΚ ιατρών 1 έδρα. Τα προβλήματα στον χώρο της υγείας είναι πολλά, τονίζουν οι γιατροί, και ο αγώνας μπροστά μεγάλος για να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο στη δημόσια υγεία. Τα κυριότερα προβλήματα που θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε το επόμενο διάστημα και για τα οποία θα δοθούν οι επόμενες μάχες? Είναι προφανώς η προστελέχωση, είναι προφανώς οι μνημονιακές απαιτήσεις και στην υγεία, και είναι και οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να επηρεάσει τους συναδέλφους οι οποίοι θα ήθελα να αγωνιστούν και για άλλα πράγματα. Αυτό που ζούμε εμείς προφανώς και δεν είναι αυτό που βλέπει ο κ. Πολάκης. Μπορεί να θέλει να το δείχνει έτσι, μπορεί να κάνει κάποιες προσπάθειες για να πει ότι βγαίνει έτσι το πράγμα, αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Γιατί και προσλήψεις δεν φτάνουν αυτές που έρχονται, και όχι μόνο δεν φτάνουν, είναι και προσλήψεις ελαστικές. Αυτό που σημαίνει και για τους συναδέλφους, δηλαδή και για τους γιατρούς και για το άλλο προσωπικό, μπορεί να λύνει, να ανακυκλώνει λίγο την ανεργία σε αυτήν την περίοδο, αλλά δεν τη λύνει και δεν, το κυριότερο, δεν δίνει προοπτικές σε αυτό που είναι μέσα να δουλέψει για το σύστημα. Πιστεύετε ότι υπάρχουν άμεσες ενέργειες που μπορούν να φέρουν την κατάσταση στα νοσοκομεία, στη δημόσια υγεία, σε καλύτερες μέρες, αν υπάρχουν άμεσες κινήσεις? Κοιτάξτε, σε μια χώρα αποικία ένα θέμα αν θα μπορεί να υπάρχει δημόσια υγεία. Νομίζω ότι θέλει μια συνολική αλλαγή της πορείας της χώρας. Αυτή είναι η δικιά μου προσωπική γνώμη και νομίζω ότι μόνο έτσι θα καταλάβουμε την αναγκαιότητα ενός μεγάλου αγώνα που πρέπει να γίνει προκειμένου να στραφεί αυτή η κατάσταση.